Να πάμε λίγο στην Κερκίνη, να αναφερθούμε λίγο στις 54 νανόχινες που βρίσκονται μαζί με 6 μικρά νανοχινάκια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ συγκεκριμένο. Τα πρώτα της φετινής χρονιάς, τα οποία βρίσκονται, έχουν έρθει από τον αρκτικό κύκλο και απολαμβάνουν το ζεστό ελληνικό χειμώνα στα φιλόξενα υγρολίβαδα της λίμνης Κερκίνης. Αν μπορούμε και να δούμε μάλιστα και τα πλάνα, είναι εξαιρετικά. Όμορφο συνέστημα, και βέβαια εδώ μπαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας, η ευθύνη που έχουμε όλοι μας προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να κάνουμε τη διαμονή αυτών των πτηνών ακόμα πιο εύκολη στο ελληνικό περιβάλλον. Θέλω να πάμε στην κυρία Γεωργία Αλεξοπούλου, την υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας για αυτές τις νανόχινες και αυτά τα νανοχινάκια, από πού μας ήρθαν, πόσο θα παραμείνουν και τι πρέπει να κάνουμε. Μας έρχονται κάθε χρόνο, περίπου γύρω στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτώβρη, από τον αρκτικό κύκλο, από τη Φινλανδία, τη Φινοσκανδία, όπως λέγεται η περιοχή εκεί, διακυμάζουν την Ελλάδα. Είναι φέτος μας έχουν έρθει 54 ενήλικα άτομα και 6 νανοχινάκια. Πρόκειται για ένα είδος, ένα υδρόβιο πουλί, νανόχινα, το οποίο είναι εξαιρετικά απειλούμενο. Ισορροπεί στο χείλος της εξαφάνισης, όπως λέμε. Η χώρα μας έχει τεράστια ευθύνη για να προστατεύσει το συγκεκριμένο είδος, γιατί φανταστείτε ότι διακυμάζουν στην Ελλάδα, δηλαδή έρχονται να περάσουν το χειμώνα τους εδώ. Η λίμνη Κερκίνη είναι ο αγαπημένος τους προορισμός, ωστόσο περνούν και αρκετά μεγάλο διάστημα και στο Δέλτα του Εύρου συχνά και περνούν περίπου το 40% του έτους, διάρκεια δηλαδή, στη χώρα μας. Ένα λάξ, Κερκίνη, Δέλτα του Εύρου και πάλι πίσω. Καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε 6 νανοχινάκια, για έναν πληθυσμό που δεν αριθμεί πάνω από 100 άτομα συνολικά, όλος ο είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι πολύ μικρός αριθμός, καταλαβαίνετε. Από αυτή την άποψη, του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχαν 10.000 νανόχινες, ναι, εκεί στη Φινοσκανδία, και τώρα αριθμούμε λιγότερα από 100 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συρρήκνωση του πληθυσμού μιλάμε. Και φυσικά είναι πανέμορφα αυτά τα παπιά, αυτά τα πουλιά. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε προγράμματα που κάνουμε δράσεις για την προστασία του είδους και για τη διατήρηση του είδους. Υπάρχουν και άλλοι εταίροι σε αυτά τα προγράμματα στη Φινλανδία, στη Λιθουανία, στην Εστονία και στην Ουγγαρία, γιατί όπως σας είπα, οι νανόχινες κάθε φθινόπωρο, έτσι προς τα μέσα του φθινοπόρου, φτάνουν στην Ελλάδα, αλλά έχουν περάσει, έχουν διασχίσει όλη αυτή την περιοχή από τη Φινλανδία, περνάνε στην Εστονία, στη Λιθουανία, ξεκουράζονται στην Ουγγαρία μέχρι να φτάσουν σε εμάς και στην αγαπημένη σε στιγμή. Συνθήκες εχμαλωσίας μπορεί να επιτευχθεί αναπαραγωγή. Γενικώς η εχμαλωσία δεν είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος όταν υπάρχει υγιής πληθυσμός και αναπαραγόμενος πληθυσμός. Ο στόχος πάντα είναι, ο πρωταρχικός και ο κύριος στόχος είναι να διαφυλαχθεί ο παρόν πληθυσμός και να βοηθηθεί να αυξηθεί. Ο στόχος δηλαδή του προγράμματος που τρέχει αυτή τη στιγμή και αφορά όλους τους εταίρους και στις 5 χώρες είναι να προστατευτούν τα ενδιαιτήματα, δηλαδή τα μέρη που η νανόχινα επιλέγει να τραφεί, να ξεκουραστεί, να αναπαραχθεί, να διακυμάσει, όλες αυτές οι περιοχές να προστατευτούν για να υπάρχουν διαθέσιμοι και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αυξηθεί σιγά σιγά ο πληθυσμός. Οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Η αιχμαλωσία δεν μπαίνει σε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή όσο υπάρχουν οικογένειες. Σωστά. Υπάρχουν και διάσημες οικογένειες. Βέβαια. Ανθρώπινος παράγοντας, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε βέβαια την αναπαραγωγή, τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά κάτοικοι περιοχών που φιλοξενούν αυτά τα όμορφα πτηνά. Κοιτάξτε, σίγουρα η ανθρώπινη όχληση είναι από τους κυριότερους παράγοντες, από τις κυριότερες απειλές για το συγκεκριμένο είδος. Το παράνομο κυνήγι, η λαφροθυρία που λέμε
υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια πολύ σοβαρή απειλή. Κάπως έχει μετριαστεί τα τελευταία χρόνια με πολλές προσπάθειες βέβαια, αλλά φυσικά και η υποβάθμιση των περιοχών που χρειάζεται η νόσημα για να τραφεί και για να αναπαραχθεί. Για να καταλάβετε, είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή η προσπάθεια να αναχαιτιστούν και κάποιες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, όσο η νανόχινα σιγά σιγά κινείται νοτιότερα, μπορεί να βρεθεί σε υγρολίβαδα. Αυτά που λέμε υγρολίβαδα είναι αυτά τα πολύ σημαντικά σημεία δίπλα από υγροτόπους, από λίμνες, από ποτάμια, που εμείς τα θεωρούμε πλημμυρισμένα, υπερχυλισμένα, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά για πάρα πολλά είδη, φιλοξενούν πάρα πολύ ζωή. Αυτά λοιπόν μπορεί να είναι αποξηραμένα, δηλαδή να έχουν εξεραθεί λόγω της υπερβολικής ζέστης και της έλλειψης βροχής. Οπότε να φτάσει η νανόχινα έχει να έχει ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσει και να συναντήσει ένα ξερότοπο. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είτε ο ανθρώπινος παράγοντας επιδρά, είτε ο ανθρώπινος παράγοντας με τη μορφή της κλιματικής αλλαγής, σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσπαθήσουμε. Εννοείται απαγορεύεται το κυνήγι, μιλάμε για ελάχιστα άτομα που έχουν απομείνει. Φροντίζουμε τους σημαντικούς βιότοπους για το είδος και όσο μπορούμε, φυσικά αυτό δεν εξαρτάται μόνο τον καθένα μας, αλλά και συνολικά προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και να ρυθμίσουμε και το... Κυρία Αλεξοπούλου, να σας ευχαριστήσω θερμά.